Καλημερίζω και τον πρόεδρο του Συλλόγου Σεισμόπληκτων, η Ελπίδα, τον κύριο Καντάτσιο. Καλημέρα σας, κύριε Καντάτσιο. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε για την φιλοξενία. Αυτό που κατέγραψα στη χθεσινή ημέρα και αυτό που ανέφερα ή έχω αναφέρει ήδη στην εκπομπή είναι αυτή η δυσφορία που υπάρχει στο Αρκαλοχώρι, καθώς ούτε αυτή τη φορά βρεθήκατε στην ατζέντα του προγράμματος του Πρωθυπουργού, ο οποίος βρέθηκε και στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω ποιος είναι εκείνοι οι οποίοι καταρτίζουν το πρόγραμμα, αλλά αυτό που στην πορεία σας αγανάκτησε ακόμα περισσότερο ήταν το γεγονός ότι έγινε αναφορά σε άλλους πολίτες, συνανθρώπους μας, οι οποίοι έχουν υποστεί αρκετές ζημιές από φυσικές καταστροφές, αλλά από εδώ από το Ηράκλειο δεν έγινε καμία αναφορά σε εσάς. Ακριβώς, κυρία Βουγγεράκη, για ακόμα μια φορά η ανοιχτή επιστολή παρέμεινε ανοιχτή. Είναι η δεύτερη φορά που ο κύριος Πρωθυπουργός και μάλιστα τώρα ο υποψήφιος Πρωθυπουργός δεν δέχτηκε να δει. Βέβαια και η έλλειψη. Τι δεν δέχτηκε να δει, μισό λεπτό. Δεν δέχτηκε να δει τι. Δηλαδή, σας ήρθε απάντηση ότι δεν μπορεί. Καμία απάντηση. Α, καμία απάντηση. Αυτό είναι. Καμία απάντηση. Δεν δέχτηκε να μας συναντήσει. Και είναι η δεύτερη φορά. Μία είχε γίνει το Γενάρη, τότε που επισκέφθηκε 5 χιλιόμετρα την απόσταση των σεισμόπληκτων οικισμών. Επισκέφθηκε το Καστέλι, το εργοτάξιο του Καστελίου και βέβαια δεν μας είδε ούτε και τότε και βέβαια ούτε και τώρα προτίμησε να γενιάσει, να ανακοινώσει, να εξαγγείλει κάποια πράγματα ενώ υπήρχε χρόνος, προτίμησε να κάνει, ίσως ήταν πιο ανώδυνα και φυσικά ήταν πιο ανώδυνα να επισκεφθεί χώρους που ήταν πιο προσιλής και πιο εκεί σε αυτόν και σίγουρα και πιο ασφαλής. Να σας πω και κάτι άλλο, όπως αναφέρατε, όντως καμία αναφορά για τα σεισμόπληκτα μέρη μας. Υπήρχε μια ολιγόλεπτη αναφορά στο ότι ενισχύθηκαν πυρόπληκτες περιοχές και αυτό βέβαια για μας είναι ένα χειροκρότημα στις προσπάθειες και στις ενέργειές μας ότι όντως η ίδια η πολιτεία, η ίδια αυτή η κυβέρνηση που ηγείται ο Πρωθυπουργός δεν κατάφερε, σαν να παραδέχεται ο ίδιος ότι όντως δεν έκανε τίποτα για μας. Αυτό που φωνάζουμε δηλαδή εμείς 19 μήνες, μας το είπε ο ίδιος με την απουσία αναφοράς στα σεισμόπληκτα προβλήματα και με την αδυναμία, με την έλλειψη επιθυμίας να έρθει να μας συναντήσει για δεύτερη φορά. Αυτό ήταν για μας η πιο τρανή και η πιο μεγάλη απόδειξη ότι όντως δεν της γίνει τίποτα. Τι λένε οι υπόλοιποι στο Αρκαλοχώρι? Η κοινωνία, η κυρία Βουλγεράκη, βράζει και βέβαια αν θα είχατε δει το κλείσιμο της επιστολής, της ανοιχτής επιστολής που παρέμεινε ακόμα ανοιχτή, είδανε ότι η ευθύνη θα την αναλάβει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και η κοινωνία θα το αξιολογήσει και θα το κοστολογήσει. Είναι αγανακτισμένη κοινωνία. Το βλέπετε και στα ρεπορτάζ, το βλέπετε και στις κουβέντες που γίνονται δεξιά και αριστερά στα μαγαζιά και στην αγορά. Είναι μια κοινωνία που έχει βαλτώσει. Κι όμως τις γυρνούν την πλάτη συνειδητά και πανηλυμένα. Κύριε Καντάτσιο, από εδώ και κάτω, και είναι το τελευταίο που ρωτώ, δεν θα πω τίποτα άλλο. Από εδώ και κάτω για εσάς τι, γιατί έχετε κάνει ό,τι μπορούσε να γίνει από τη δική σας την πλευρά. Είτε με φωνή, είτε με διπλωματία, είτε με επιστολές, φτάνοντας μέχρι, εκτός τα υπομνήματα, εκτός την παρέμβαση των βουλευτών, τις συνεχείς κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, όλο αυτό το διάστημα. 19-20 μήνες μετά και την ανοιχτή επιστολή, τώρα τι για εσάς, πώς συνεχίζετε? Κυρία Δουλγεράκη, φαίνεται ότι δεν έχει δρώσει το αυτή των αρμοδίων με όλα όσα θα κάναμε. Φαίνεται ότι δεν έχει αγγίξει ούτε το εξωτερικό του δέρματος αυτής της παχύδερμης πολιτείας. Συνεπώς από εδώ και πέρα πρέπει να ακολουθηθούν άλλοι δρόμοι που εμείς τους βλέπαμε τόσο καιρός μονόδρομος, όμως από εδώ και πέρα θα ακολουθούν άλλοι δρόμοι. Θα ανακοινώσουμε από εδώ και πέρα τι πρέπει να κάνουμε. Υπάρχουν ήδη από τη Γενική Συνέλευση βήματα που μας είχαν εξοδοτήσει να γίνουν, τα οποία θα τα συντονίσουμε και σαν Σύλλογος και σαν Διοικητικό Συμβούλιο. Πάντως, να ξέρετε ότι δεν θα μείνουν άπραγοι. Πάντα μας έχει βγει το όνομα ότι είμαστε απροβλήπτιος Σύλλογος και από εδώ και πέρα θα είμαστε και πιο δυναμικοί.
Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από το Έρκαλο Χώρι. Και εκεί το σταματάω με ό,τι μηνύματα βγαίνουν. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκαντάτσιο. Καλή σας μέρα.